Θα ήθελα να σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας σε δύο περικοπές, οι οποίες περιγράφουν κάτι πολύ παρόμοιο, αλλά θα προσέξετε ότι έχουν κάποιες διαφορές μεταξύ τους στην περιγραφή. Οπότε η πρώτη μας περικοπή είναι από το βιβλίο της Εξόδου, το κεφάλαιο 20, Έξοδος κεφάλαιο 20, είναι οι 10 εντολές. Οι 10 εντολές αναφέρονται μία φορά στην Έξοδο στο κεφάλαιο 20 και μία δεύτερη φορά στην επόμενη γενιά των Ισραηλιτών, στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 5. Και θα δείτε ότι είναι ενδιαφέρον ότι ο τρόπος που περιγράφονται, η μία εντολή που θα μελετήσουμε σήμερα, περιγράφεται διαφορετικά ελαφρώς στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε το γιατί. Έξοδος λοιπόν, κεφάλαιο 20, θα διαβάσουμε τα εδάφια 8 έως 11, που είναι η τέταρτη εντολή. Θα ξεκινήσω όμως πρώτα το κεφάλαιο 1 και 2, γιατί από τα εδάφια 1 και 2, γιατί έχουν τη σημασία τους. Ο Θεός μίλησε στο λαό και είπε αυτούς τους λόγους. «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλα από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας. Δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα». Τώρα πάμε στο εδάφιο 8. Έχουμε φτάσει στην τέταρτη εντολή. «Να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου για να την ξεχωρίζεις και να την αφιερώνεις στον Κύριο. 6 μέρες θα εργάζεσαι και θα κάνεις όλες τις εργασίες σου, αλλά η 7η μέρα είναι μέρα ανάπαυσης, αφιερωμένη σε μένα τον Κύριο, το Θεό σου. Την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται να κάνεις καμιά εργασία, ούτε εσύ, ούτε ο γιος σου, ούτε η κόρη σου, ούτε ο δούλος σου, ούτε η δούλη σου, ούτε τα ζώα σου, ούτε ο ξένος που κατοικεί στις πόλεις σου. Γιατί σε 6 μέρες εγώ, ο Κύριος, δημιούργησα τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα, καθώς και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτά. Και την 7η ημέρα αναπαύτηκα. Γι' αυτό ευλόγησα την ημέρα του Σαββάτου και την ξεχώρισα για τον εαυτό μου». Έλα τώρα να δούμε αυτήν την ίδια παράλληλη περικοπή από το Δευτερονόμιο, από το κεφάλαιο 5. Δευτερονόμιο κεφάλαιο 5. Εδώ είναι η δεύτερη γενιά, ξαναλέω. Θα διαβάσω πάλι τα πρώτα εδάφια και μετά θα πάμε κατευθείαν στην τέταρτη εντολή. Δευτερονόμιο 5, εδάφιο 1. «Ο Μωυσής κάλεσε όλους τους Ισραηλίτες και τους είπε, άκουλα του Ισραήλ τους νόμους και τις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα. Φροντίστε να τους μάθετε και να τους εφαρμόζετε. Ο Κύριος ο Θεός μας έκανε με εμάς διαθήκη στο όρος Χορίβ. Δεν την έκανε μόνο με τους προγόνους μας, αλλά και με όλους εμάς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ ζωντανοί. Εκεί στο βουνό ο Θεός μίλησε μαζί σας πρόσωπο με πρόσωπο μέσα από τη φωτιά. Εγώ στεκόμουν ανάμεσα σε εκείνον και σε εσάς για να σας μεταδίδω τα λόγια του, γιατί φοβόσασταν τη φωτιά και δεν ανεβήκατε στο βουνό. Και τα λόγια ήταν τα εξής. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλα από την Αίγυπτο τον τόπο της δουλείας. Δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα». Τώρα πάλι λοιπόν πάμε στην τέταρτη εντολή που είναι στο εδάφιο 12 και προσέξτε κάποιες διαφορές με την προηγούμενη περικοπή. «Να τηρείς την ημέρα του Σαββάτου, να την ξεχωρίζεις και να την αφιερώνεις σε μένα τον Κύριο το Θεό σου, όπως εγώ σε έχω διατάξει. 6 μέρες θα εργάζεσαι και θα κάνεις όλες τις εργασίες σου, αλλά η 7η μέρα είναι μέρα ανάπαυσης, αφιερωμένη σε μένα τον Κύριο το Θεό σου. Την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται να κάνεις καμιά εργασία, ούτε εσύ, ούτε ο γιος σου ή η κόρη σου, ο δούλος σου, η δούλη σου, το βόδι σου, το γαϊδούρι σου και γενικά κανένα ζώο σου ή ο ξένος που κατοικεί στις πόλεις σου. Ο δούλος σου και η δούλη σου πρέπει να αναπαύονται όπως εσύ, γιατί μην ξεχνάς ότι ήσουν δούλος στην Αίγυπτο, αλλά εγώ, ο Κύριος ο Θεός σου, σε έβγαλα από εκεί με το δυνατό μου χέρι, με την ακαταμάχητη δύναμή μου. Γι' αυτό σε διέταξα να τηρείς τη μέρα του Σαββάτου. Ο Θεός να ευλογεί τον λόγο του». Τα τελευταία χρόνια οι ρυθμοί της ζωής γίνονται ολοένα και πιο εντατικοί. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ολοένα και περισσότεροι από εμάς αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερο την πρόκληση να δουλεύουμε περισσότερες ώρες ή περισσότερες μέρες ή και τα δύο. Και αυτό κάποιες φορές σημαίνει και την πρόκληση
του αν θα δουλεύουμε ή όχι την Κυριακή. Και αυτό φυσικά αγγίζει όχι μόνο εμάς, αλλά αγγίζει ολόκληρη την κοινωνία. Είναι θέμα στις ειδήσεις. Θα ανοίγουν τα εμπορικά καταστήματα. Πόσες Κυριακές το χρόνο θα ανοίγουν. Είναι θέμα που το συζητάμε με τους φίλους μας. Είναι θέμα που μας προβληματίζει. Είναι θέμα που αγγίζει επίσης όσους από εμάς έχουμε παιδιά. Γιατί βλέπουμε ότι οι δραστηριότητες στις Κυριακές αυξάνονται, οι προπονήσεις στις Κυριακές αυξάνονται, τα φροντιστήρια τις Κυριακές θεωρούνται πλέον δεδομένα. Και όλο ένα και περισσότερο τίθεται σε όλους μας, σε ό,τι ηλικία και να είμαστε, όλο και περισσότερο η πρόκληση, τι κάνουμε με τις Κυριακές. Ακριβώς για αυτό το λόγο, λοιπόν, θα ήθελα σήμερα το πρωί και την επόμενη Κυριακή να εστιάσουμε ακριβώς σε αυτό το ερώτημα. Το θέμα είναι τεράστιο, οπότε δεν θα χωρούσε έτσι κι αλλιώς σε μία Κυριακή. Οπότε σήμερα είναι το πρώτο μέρος. Αν στο τέλος του κηρύγματος λέτε ότι ναι, αλλά δεν είπαμε και αυτό, κάντε υπομονή μία εβδομάδα, γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την επόμενη εβδομάδα. Επίσης θέλω να πω ότι το θέμα είναι πολυδιάστατο και δεν χωράει υπεραπλουστεύσεις. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές σε διάφορες συζητήσεις, ειδικά μέσω του Facebook, αλλά όχι μόνο, το μόνο εύκολο είναι οι αφορισμοί οποιοδήποτε διαφωνεί μαζί μας. Ωστόσο, η ίδια η ζωή κάνει τα πράγματα πολύ πιο περίπλοκα. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα το τι εννοώ με αυτό. Ως πιστοί λέμε ότι θέλουμε να αγιάζουμε την ημέρα του Κυρίου, ώστε να είναι μια μέρα ανάπαυσης και να μην εργαζόμαστε σε αυτήν. Ωστόσο, ακόμα και αν εμείς οι ίδιοι δεν εργαζόμαστε τις Κυριακές, βασιζόμαστε στη δουλειά κάποιου άλλου που θα δουλέψει τις Κυριακές για εμάς με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, για να έρθουμε στην εκκλησία, η μισή από εμάς σήμερα ήρθαμε εδώ με συγκοινωνία. Άρα βασιστήκαμε στη δουλειά κάποιου άλλου, στη δουλειά των οδηγών του ΟΑΣΤ, των τεχνικών του ΟΑΣΤ, που θα εργαστούν Κυριακή για να μπορέσουμε εμείς να μετακινηθούμε. Ή μετά την εκκλησία θα βγούμε έξω για καφέ, όπου θα μας σερβίρει κάποιος σερβιτόρος που αντίστοιχα δουλεύει τις Κυριακές. Αν πάει η ώρα του μεσημεριανού, εκεί είτε θα βγούμε σε κάποιο εστιατόριο, οπότε και πάλι βασιζόμαστε στην δουλειά κάποιου σερβιτόρου, κάποιου μάγειρα κτλ. Ή αν είμαστε στο σπίτι μας, που ακούγεται πιο ξεκούραστο, αλλά ρωτήστε τη γυναίκα σας που μαγειρεύει πόσο ξεκούραστο είναι. Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις, ειδικά αν έχετε οικογενειακό τραπέζι την Κυριακή, είναι ευλογία, είναι πολύ όμορφο που είναι όλη η οικογένεια μαζί και είναι μια πολύ καλή μέρα για να είμαστε όλοι μαζί. Και την ίδια στιγμή για την νοικοκυρά που το φιλοξενεί, αν τη ρωτήσεις, είναι η μέρα ανάπαυσης, θα σου πει ότι είναι η μέρα που κουράζομαι στο μαγείρεμα περισσότερο από κάθε άλλη μέρα της εβδομάδας. Για τον σύζυγο που διαβάζει την εφημερίδα στο σαλόνι, μπορεί να είναι η μέρα ανάπαυσης, αλλά για την σύζυγο είναι η κατεξοχήν ημέρα μαγειρέματος και πλησίματος πιάτων. Οπότε αυτό μας θέτει σε όλους μας την πρόκληση. Αυτό είναι η ανάπαυση. Το δε βράδυ θα κάτσουμε να δούμε ειδήσεις στην τηλεόραση, που σημαίνει ότι βασιζόμαστε στους δημοσιογράφους που δουλεύουν εκείνη τη μέρα, ή θα δούμε ποδόσφαιρο, που σημαίνει ότι βασιζόμαστε στους ποδοσφαιριστές, τα επιτελεία των ομάδων, τα ραδιοτηλεοπτικά συνεργεία που καλύπτουν τον αγώνα και επίσης εργάζονται Κυριακή. Αν ομιγέννη το Κυριακή χρειαστούμε βενζινάδικο ή οδική βοήθεια ή φαρμακείο ή νοσοκομείο, βασιζόμαστε σε αυτούς που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς. Το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι σήμερα που κάνω αυτό το κήρυγμα, πώς θα φέρνει η ζωή, είχα προγραμματίσει εδώ και πολύ καιρό να είναι αυτή η Κυριακή αυτό το θέμα και πώς θα φέρνει η ζωή. Σήμερα η δική μου σύζυγος εφημερεύει. Οπότε, αν αρρωστήσετε σήμερα και πάτε στο ΑΧΕΠΑ, θα την συναντήσετε, αν και εύχομαι να μην χρειαστεί για κανέναν σας. Αλλά βλέπετε πως αυτό τελικά είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους και πως αγγίζει ένα σωρό διαφορετικούς τομείς της ζωής μας και δεν έχει τέλος η λίστα. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιος που θα ταξιδέψει και θα μετακινηθεί, να πάει κάποιο Σαββατοκύριακο και επιστρέφει την Κυριακή, είτε πάρει κτέλ, είτε πάρει τρένο, είτε πάρει αεροπλάνο, είτε πάρει καράβι, βασίζεται σε όλους αυτούς που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς. Ή βασιζόμαστε για την ασφάλειά μας σε σώματα ασφαλείας όπως αστυνομικούς, πυροσβέστες, στρατιώτες, οι οποίοι μεριμνούν για την ασφάλειά μας και κάποιοι από αυτούς έχουν υπηρεσία την Κυριακή. Και ευχόμαστε φυσικά να μην χρειαστούμε
στην πράξη ούτε αστυνομικό, ούτε πυροσβέστη, ούτε κάποια στρατιωτική επέμβαση, αλλά για πάνε ενδεχόμενο είναι αυτοί που διασφαλίζουν την λειτουργία της κοινωνίας μας. Οπότε βλέπετε όλα αυτά τα επαγγέλματα που αναφέρομαι, και αυτά είναι απλά ένα δείγμα, μας δείχνουν ότι τελικά για να λειτουργήσει μια κοινωνία σήμερα χρειάζεται να δουλεύει ένα ολόκληρο επιτελείο. Βρίσκω λοιπόν συναρπαστικό το να μιλάμε για την ημέρα του Κυρίου, όχι θεωρητικά και αφηρημένα, αλλά πρακτικά και συγκεκριμένα, με έναν τρόπο που αντιμετωπίζει ουσιαστικά τις προκλήσεις που θέτει η σύγχρονη ζωή. Βλέπετε λοιπόν γιατί έλεγα πριν ότι το θέμα δεν χωράει υπεραπλουστεύσεις. Θέλω βέβαια να ξεκαθαρίσω και το εξής. Όλα τα παραπάνω δεν τα λέω για να καταλήξω ότι άρα αφού δουλεύουν όλοι αυτοί, ας ανοίξουν και τα εμπορικά καταστήματα, αφού ήδη η μισή κοινωνία δουλεύει. Δεν εννοώ σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα, όπως θα δείτε στη συνέχεια, θα μιλήσουμε για το αντίθετο σήμερα, για την, και σήμερα και την άλλη Κυριακή, στην ανάγκη η Εκκλησία να πρωτοστατήσει για να δείξει στην κοινωνία ότι δεν ζούμε για να δουλεύουμε. Ταυτόχρονα όμως, ακριβώς επειδή η ζωή είναι τόσο περίπλοκη, θέτω τις παραπάνω παραμέτρους ακριβώς για να δούμε ότι το θέμα δεν χωράει υπεραπλουστεύσεις. Και να δούμε ότι χρειάζεται προσοχή στο πώς μιλάμε για αυτό το θέμα, γιατί όποιος από εμάς πάει να μιλήσει αφοριστικά για όσους δουλεύουν τις Κυριακές, ο ίδιος ήδη βασίζεται σε 10-20 άλλα επαγγέλματα που δουλεύουν για αυτόν τις Κυριακές και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτά εκ των πραγμάτων, ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιεί. Για να το πω κι αλλιώς, αδερφοί, για πολλούς από εμάς το ερώτημα δεν είναι θεωρητικό. Είναι πραγματικό. Πολλοί από εμάς είτε χρειάζεται κατά καιρούς να δουλεύουμε Κυριακές, κάποιες Κυριακές μέσα στον χρόνο, είτε παλεύουμε με το ερώτημα αν πρέπει να το κάνουμε και πόσο, αν μας ζητηθεί από τη δουλειά μας, είτε παλεύουμε με αυτό το ερώτημα σχετικά με δραστηριότητες των παιδιών μας. Οπότε είναι σημαντικό να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού υπό το πρίσμα όλων αυτών, αλλά και υπό το πρίσμα του τι σημαίνει αυτό στη σύγχρονη εποχή, τη δική μας, και να δούμε και την πρακτική εφαρμογή. Οπότε υπάρχουν τρεις τρόποι για να μιλήσει κανείς για την ημέρα του Κυρίου. Δηλαδή στο ερώτημα γιατί να μην εργαζόμαστε την Κυριακή. Υπάρχει ένας τρόπος που είναι ίσως ο πιο συνήθις στις εκκλησίες μας τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, που είναι λίγο πολύ ότι τις Κυριακές δεν εργαζόμαστε γιατί είναι Κυριακή και την Κυριακή δεν εργαζόμαστε. Είναι η μέρα του Κυρίου. Γιατί είναι εντολή, να το πω έτσι. Πρόβλημα είναι πολλές φορές ότι ποτέ δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να εξηγήσουμε το γιατί. Δηλαδή, αν η απάντηση έμεσα είναι γιατί πρέπει, αυτό μπορεί να δούλευε σε παλιότερες γενιές, όπου ήταν πιο έντονη και η έννοια της υποχρέωσης. Αλλά αν πάτε να το πείτε στα παιδιά σας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σας κοιτάξουν με ένα βλέμμα «Μα πού ζεις?». Προσέξτε, δεν λέω ότι η σημερινή νεολαία δεν ενδιαφέρεται να υπακούσει τις εντολές της βίβλου. Εκείνο που λέω είναι ότι χρειάζεται να τις εξηγήσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο σε αυτή τη γενιά από ό,τι τις εξηγούσαμε στην προηγούμενη γενιά. Παλιά το κλειδί ήταν να πεις στον άλλον τι να κάνει. Σήμερα το κλειδί είναι να εξηγήσει στον άλλον το γιατί να το κάνει. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο μιλούσαμε για αυτό το θέμα τα προηγούμενα χρόνια στις προηγούμενες γενιές δεν είναι απαραίτητα, βασικά δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτό μπορεί να ιντριγκάρει και να κεντρήσει και να εμπνεύσει τις σημερινές νέες γενιές. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας τρόπος στην έμφαση το ότι δεν δουλεύουμε γιατί είναι Κυριακή. Τελεία. Υπάρχει μία δεύτερη προσέγγιση που έχουμε ακούσει όλοι μας πολλές φορές, όχι απαραίτητα σε κηρύγματα αλλά και σε κατηδίαν συζητήσεις. Αυτή γέρνει προς την άλλη πλευρά που είναι ότι αυτά ήταν στην Παλιά Διαθήκη. Τώρα ζούμε στην Καινή Διαθήκη όπου δεν υπάρχει Σάββατο ή σε κάθε περίπτωση οι συνθήκες ζωής έχουν αλλάξει. Οπότε όλο αυτό το θέμα μοιάζει να έρχεται από μια άλλη εποχή. Και έτσι και εμείς εργαζόμαστε κάποιες Κυριακές και τα παιδιά μας έχουν φροντιστήρια ή δραστηριότητες τις Κυριακές. Δεν μας αρέσει βέβαια αυτό, όχι τόσο για θεολογικούς λόγους ίσως, όσο για το ότι μας τρώει την Κυριακή. Αλλά από την άλλη, τι μπορούμε να κάνουμε. Οπότε προσέξτε τι γίνεται με αυτά τα δύο σκεπτικά. Στη μία περίπτωση, ο κίνδυνος είναι κάποια στιγμή αυτό από αυτόν που το ακούει να εκλειφθεί ως νομικισμός. Δεν λέω ότι είναι, λέω όμως ότι μπορεί να εκλειφθεί ως τέτοιος στα αυτιά μιας άλλης γενιάς. Και στην άλλη περίπτωση, καταλήγει το άλλο άκρο από τον νομικισμό να είναι ότι, OK, κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν υπάρχει τίποτα και όλα αυτά καταργήθηκαν.
Αντί για αυτούς λοιπόν τους δύο τρόπους, θέλω σήμερα το πρωί να δούμε έναν τρίτο τρόπο, έναν διαφορετικό τρόπο, που δεν προσεγγίζει δεν προσεγγίζει πρωταρχικά ούτε από το ότι είναι η εντολή, ούτε από την άποψη ότι όλα αυτά έχουν καταργηθεί, αλλά είναι μια τρίτη προσέγγιση, και είναι η προσέγγιση της ιστορίας, του τι έχει κάνει για εμάς ο Θεός. Οπότε, ανεξάρτητα του αν κάποιος πιστεύει ότι το Σάββατο ισχύει και στην Καινή Διαθήκη ή όχι, ή αν είναι το ίδιο με αυτό που ήταν στην Παλιά Διαθήκη, λέει, όπου και να βρίσκεται κάποιος το τι πιστεύει πάνω σε αυτό, σε κάθε περίπτωση υπάρχουν κάποιες γενικότερες αρχές που εκ των πραγμάτων ισχύουν διαχρονικά και σε αυτές θέλω να εστιάσουμε σήμερα. Και να δούμε τις δύο περικοπές που είδαμε νωρίτερα. Όπως προσέξατε, όταν ξεκίνησα το διάβασμα, την ανάγνωση από τις 10 εντολές, και στην Έξοδο 20 και στο Δευτερονόμιο 5, δεν ξεκίνησα κατευθείαν με την εντολή. Ξεκίνησα με τον πρόλογο των 10 εντολών. Όταν ακούμε 10 εντολές, σκεφτόμαστε μη φωνεύσεις, μη γλέψεις, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Αλλά οι 10 εντολές δεν ξεκινάνε με μην. Ξεκινάνε με τη φράση «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου που σε έβγαλα από την Αίγυπτο, όπου ήσουν αδούλος». Ο Θεός δεν ξεκινάει με τις εντολές. Ξεκινάει με την ιστορία του πώς έχει εργαστεί στο λαό του και το τι έχει κάνει για το λαό του. Αν η χριστιανική ζωή είναι σκέτες εντολές, τότε αναπόφευκτα κάποια στιγμή καταλήγω σε μια ζωή νομικισμού, όπου ακολουθώ το Θεό και δεν καταλαβαίνω κι εγώ γιατί, αλλά ας το κάνουμε γιατί πρέπει για να μην πάμε στην κόλαση. Ενώ εδώ πέρα οι 10 εντολές, το κατεξοχήν, το πιο γνωστό μέρος, με τα πιο γνωστά μη της Αγίας Γραφής, δεν ξεκινάει με μη. Ξεκινάει με μια ιστορία και λέει ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλα από εκεί που ήσουν αδούλος. Τώρα έλα να σου δείξω πώς να ζήσεις ελεύθερος. Στην Έξοδο 20 λοιπόν, λέει να θυμάσαι τη μέρα του Σαββάτου και θα πει κάποιος γιατί να θυμάσαι. Γιατί δεν λέει να τηρείς όπως λέει στο Δευτερονόμιο. Και ίσως η απάντηση είναι γιατί είναι πολύ εύκολο να το ξεχάσεις μέσα σε όλο το χαμό της εβδομάδας. Γιατί να θυμάσαι την ημέρα του Κυρίου, γιατί με όλα αυτά που γίνονται σήμερα, το μόνο εύκολο είναι να ξεχάσουμε, όχι μόνο τη μέρα του Θεού, είναι να ξεχάσουμε τον ίδιο το Θεό μέσα στην πίεση της καθημερινότητάς μας. Να θυμάσαι λοιπόν τη μέρα του Σαββάτου για να την ξεχωρίζεις και να την αφιερώνεις στον Κύριο. Αυτό φυσικά θέτει ένα άλλο ερώτημα, το τι σημαίνει να την ξεχωρίζεις. Αν μη τι άλλο σημαίνει ότι υπάρχει μία μέρα που δεν είναι σαν όλες τις άλλες. Υπάρχει μία μέρα που δεν ανήκει σε σένα, που δεν ανήκει σε μένα. Ο Θεός λέει, 6 μέρες θα εργάζεσαι και θα κάνεις όλες τις εργασίες σου και η 7η μέρα είναι δική μου. Ο Θεός λέει το εξής, πόσες μέρες έχει η εβδομάδα, 7. Ας κάνουμε μία δίκαιη μοιρασιά, λέει ο Θεός. 6 μέρες δικές σου. Μία δική μου. Στο ερώτημα αυτό βέβαια μπορεί κάποιος να πει, θυμάμαι εγώ ως φοιτητής, όποτε άκουγα κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο κήρυγμα, να σκέφτομαι από μέσα μου, μα τι Θεός είναι αυτός. Τι θέλει και μου λέει τι να κάνω με το χρόνο μου. Δηλαδή, όλη τη βδομάδα τρέχω για 1000 πράγματα, έχω 2 μέρες στο τέλος της εβδομάδας, Σάββατο και Κυριακή για να ξεκουραστώ, πολλές φορές ούτε καν 2, μία. Και αυτήν τη μία έρχεται και μου λέει ότι ούτε αυτή είναι δική μου. Μα τι Θεός είναι αυτός. Θα μου πείτε να κάνω με τον ελεύθερό μου χρόνο. Ένα πράγμα που με βοήθησε καθώς πάλευα με αυτές τις ερωτήσεις στην πάροδο των χρόνων ήταν να συνειδητοποιήσω ότι σε αυτήν την οπτική έπεισα τον εαυτό μου να συνειδητοποιεί ότι αυτό προϋποθέτει ότι σκέφτομαι ότι η ζωή μου είναι δική μου και εγώ επιλέγω πώς ξοδεύω το χρόνο μου. Οπότε το ερώτημα είναι, η ζωή μου είναι δική μου ή είναι ένα δώρο από το Θεό. Κάθε μου μέρα είναι δώρο από το Θεό. Και θέλω την κάθε μέρα της ζωής μου να την ζω επιστρέφοντας ένα μέρος του χρόνου μου στο Θεό που μου το χάρισε. Άλλωστε, είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Αυτή η περικοπή στην Έξοδο μας πάει πίσω στη δημιουργία που λέει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού. Και αυτό στην πράξη σημαίνει, αδερφοί, ότι 6 μέρες υπάρχεις για να είσαι δημιουργικός, όπως ο δημιουργός σου ήταν δημιουργικός.
αλλά και μία μέρα υπάρχεις για να απολαμβάνεις το δημιουργό σου. Δηλαδή, προσέξτε, αδερφοί, το θέμα δεν είναι μόνο η σωματική ανάπαυση. Υπάρχει και κάτι πολύ βαθύτερο πέρα από αυτό. Δεν είναι απλώς η μέρα ξεκούρασης. Η καρδιά αυτής της ανάπαυσης είναι ανάπαυση στην ψυχή μου, καθώς εστιάζω στον Κύριο. Και ξέρετε γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί συγκρούεται ευθέως με την αρχή της κοινωνίας μας σήμερα, ότι υπάρχεις για να είσαι παραγωγικός. Όλα μετρώνται τη βάση την παραγωγικότητά σου. Αν είσαι παραγωγικός, τότε είσαι επιτυχημένος. Όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσο περισσότερο επιτυχημένος είσαι. Η κοινωνία και το οικονομικό σύστημα γύρω μας λέει είσαι κατασκευασμένος για να παράγεις. Αλλά η Αγία Γραφή απαντά πρώτον, δεν είσαι κατασκευασμένος. Είσαι δημιουργημένος. Και δεύτερον, υπάρχεις όχι για να παράγεις, αλλά για να είσαι εικόνα του Δημιουργού σου. Είτε στην εργασία σου, να είσαι εικόνα του Δημιουργού σου, όπως ο Θεός εργάστηκε εσύ να είσαι εικόνα Του, καθώς εσύ εργάζεσαι, είτε στην ανάπαυσή σου, καθώς ξοδεύεις χρόνο μαζί Του. Γιατί δεν υπάρχεις μόνο για να παράγεις, υπάρχεις για να απολαμβάνεις το Δημιουργό σου. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όταν στη γέννηση λέει ότι ο Θεός έπαυσε, εκείνη μία από τις ερμηνείες που βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα είναι ότι αυτό το έπαυσε δεν έχει να κάνει μόνο ότι ξεκουράστηκε. Έχει να κάνει με το όσοι έχετε φτιάξει κάτι με τα χέρια σας σε οποιαδήποτε στιγμή, είτε είναι κάστρα στην άμμο με τα παιδιά σας, είτε είναι κάποια κατασκευή οτιδήποτε, ότι αν έχετε φτιάξει κάτι ή απλώς αν έχετε καθαρίσει την κουζίνα από έναν χαμό από πιάτα να τη βάλετε σε μία τάξη. Στο τέλος, αν έχεις κάνει αυτή την δουλειά και έχεις κουραστεί, υπάρχει κάποια στιγμή που σταματάς, κοιτάς γύρω σου, βλέπεις ότι έγινε, ότι ολοκληρώθηκε και εκείνη την ώρα που τελείωσε, δεν είναι απλά ότι σταματάς, είναι ότι σταματάς και απολαμβάνεις το αποτέλεσμα του έργου σου. Σταματάς και απολαμβάνεις ότι η κουζίνα τακτοποιήθηκε, ότι η κατασκευή ολοκληρώθηκε, ότι η δουλειά έγινε. Σταματάς, κοιτάς πίσω και απολαμβάνεις. Αυτό είναι που κάνει ο Θεός εδώ. Ο Θεός σταματάει και απολαμβάνει την πληρότητα της δημιουργίας και ο Θεός θέλει αυτήν την πληρότητα να τη ζούμε εμείς στη ζωή μας και στην εβδομάδα μας και στον χρόνο μας. Ο Θεός έπαυσε, σημαίνει ο Θεός κάθισε και απόλαυσε τη δημιουργία του και σου λέει τώρα κάνε και εσύ το ίδιο, τώρα και εσύ απόλαυσε την δική του την παρουσία. Συνεχίζει η Έξοδος, αλλά η έβδομη μέρα είναι μέρα ανάπαυσης, αφιερωμένη στον Κύριο το Θεό σου και στην συνέχεια απαριθμεί 7 κατηγορίες ανθρώπων που δεν αναπαύονται. Λέει, σε αυτή τη μέρα δεν θα εργάζεις ούτε εσύ, ούτε ο γιος σου, ούτε η κόρη σου, ούτε ο δούλος σου, η δούλη σου, ούτε τα ζώα σου, ούτε ο ξένος που κατοικεί στις πόλεις σου. Κάποιος το διάβαζε πριν λίγο καιρό και μου λέει, δεν λέει η γυναίκα σου. Αυτό σημαίνει ότι η γυναίκα εξαιρείται. Ή υπάρχει κάτι βαθύτερο, αδερφοί. Έχει 7 κατηγορίες ανθρώπων. 7. Αλλά το 7 είναι ο αριθμός της πληρότητας. Θέλει λοιπόν να είναι μια εξαντλητική λίστα με το ποιοι επιτρέπεται να δουλεύουν το Σάββατο και ποιοι όχι. Ή θέλει να μας δείξει την ανάπαυση στην πληρότητά της. Ότι αν πιάνει εσένα, το γιο σου και την κόρη σου, προφανώς πιάνει και τη γυναίκα σου. Αν πιάνει αλλά πιάνει επίσης το δούλο και τη δούλη σου, πιάνει κάθε κοινωνική τάξη. Πιάνει επίσης το βόδι σου και το γαϊδούρι σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η αγελάδα σου εξαιρείται. Αν έχεις αγελάδες ή ζώα, άλλα ζώα. Το νόημα δηλαδή δεν είναι μια εξαντλητική λίστα. Θέλει να μας δείξει την ανάπαυση στην πληρότητά της για όλη τη δημιουργία, ακόμα και για τα ζώα, ακόμα και για τους δούλους. Δηλαδή μας οδηγεί σε μια ριζοσπαστική ισότητα αυτή η ημέρα. Και εδώ είναι τώρα η άμεση σύνδεση με τη δημιουργία. Λέει στο εδάφιο 11 στην Έξοδος 20:11. Λέει σε 6 μέρες εγώ ο Κύριος δημιούργησα τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτά. Και την 7η μέρα αναπαύθηκα. Και γι' αυτό ευλόγησα την ημέρα του Σαββάτου και την ξεχώρισα για τον εαυτό μου. Μας πάει πίσω σε εκείνη τη μέρα που λέει ότι ο Θεός έπαυσε. Στα εβραϊκά έπαυσε είναι Σαμπάτ. Από την οποία λέξη βγαίνει και το Σάββατο. Σάββατο δηλαδή σημαίνει παύση. Ο Θεός αναπαύθηκε την 7η μέρα. Ο Θεός δίνει πρώτος το παράδειγμα. Αν ο Θεός χρειαζόταν να αναπαυθεί,
πόσο μάλλον εμείς. Η ιστορία της δημιουργίας, αν μη τι άλλο, λέει ότι ακόμα και ο Θεός χρειαζόταν ξεκούραση. Ακόμα και ο Θεός δεν τα έκανε όλα μέσα σε μία εβδομάδα. Αν ο Θεός χρειαζόταν να ξεκουραστεί, τότε πολύ περισσότερο το χρειαζόμαστε εμείς. Δεν είμαστε πιο δυνατοί από το Θεό. Ο Θεός δίνει αυτή την εντολή για να μας θυμίζει την ανάγκη που έχουμε όχι μόνο για ανάπαυση από τα έργα μας, αλλά και για ανάπαυση και ανανέωση κοντά Του. Εξού και το όνομα ανανέωση για την μελέτη της βίβλου που λέγαμε πριν. Γιατί η ζωή μας είναι του Θεού, όχι δική μας. Και γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να δουλεύει συνέχεια. Αυτή η περικοπή ουσιαστικά λέει σε μια κοινωνία όπου όλα κρίνονται με όρους οικονομικούς και παραγωγικούς, ότι δεν υπάρχεις μόνο για να παράγεις και να καταναλώνεις. Υπάρχει για κάτι πολύ περισσότερο στη ζωή. Αν πάμε τώρα στο Δευτερονόμιο 5, στην ίδια περικοπή, στην ίδια εντολή. Πάλι περιγράφει, ξεκινάει με τον ίδιο τρόπο, το ξεκίνημα είναι παρόμοιο. Εκεί όμως, όπως ίσως να είδατε πριν, αλλάζει η επεξήγηση, αλλάζει το γιατί. Στο Δευτερονόμιο το γιατί δεν έχει να κάνει με τη δημιουργία, ότι επειδή ο Θεός αναπαύθηκε την 7η μέρα. Αλλά στο Δευτερονόμιο λέει, δεν θα, αυτή τη μέρα δεν θα εργάζεις ούτε εσύ, ούτε ο δούλος σου, η δούλη σου, τα παιδιά σου, τα ζώα σου, οι ξένοι κτλ. Γιατί μην ξεχνάς ότι και εσύ ήσουν δούλος στην Αίγυπτο. Αλλά ο Κύριος ο Θεός σου σε έβγαλα από εκεί με το δυνατό μου χέρι, με την ακαταμάχητη δύναμή μου. Γι' αυτό σε διέταξα να τηρείς τη μέρα του Σαββάτου. Δηλαδή, με βάση αυτό, τι παραπάνω μας δίνει. Μας δείχνει ότι ήσουν αδούλος κάπου όπου ο Φαραώ σε έβαζε να δουλεύει 7 μέρες τη βδομάδα για τα δικά του κτίρια, τους δικούς του σκοπούς, τη δική του δόξα. Και ο Θεός λέει: σε έβγαλα από την Αίγυπτο και δεν σε έβγαλα για να δουλεύει πάλι 7 μέρες τη βδομάδα, πάλι για να υπηρετείς έναν άλλο Φαραώ. Μία άλλη εξουσία. Μία άλλη Βαβυλώνα. Θυμάστε το βίντεο που έλεγε τελικά η Βαβυλώνα δεν είναι απλώς η πόλη, είναι όλο αυτό το σύστημα που μας προκαλεί να ζούμε με τον τρόπο που μας καλεί ο κόσμος να ζούμε. Η Αίγυπτος είναι μία Βαβυλώνα με άλλο όνομα στη γραφή. Και ουσιαστικά αυτό που λέει ο Θεός είναι σε έβγαλα από την Αίγυπτο και τη Βαβυλώνα ακριβώς για να μην ζεις όπως ζούσες εκεί, ακριβώς για να μπορείς να ζεις ελεύθερος. Ο διάβολος είναι ενδιαφέρον ότι προσπαθεί να το αντιστρέψει αυτό και να κάνει το Θεό να μοιάζει κακός. Ότι είναι ο Θεός που θέλει να μας φάει τον ελεύθερο χρόνο μας. Την ώρα που τελικά τον ελεύθερο χρόνο μας τον τρώνε ένα σωρό άλλα τρεξίματα στη ζωή μας. Αλλά όπως έκανε με τον Αδάμ και την Εύα, τους λέει ο Θεός, όλα τα δέντρα του κήπου είναι δικά σας, μόνο από αυτό το ένα μη φάτε. Και ο διάβολος πάει και τους λέει, μα τι Θεός είναι αυτός που δεν σας αφήνει να φάτε από αυτό το ένα δέντρο. Νιώθω ότι η ερώτηση που είχα και εγώ, η πρόκληση που είχα και εγώ ως φοιτητής, ήταν, μα γιατί ο Θεός θέλει αυτή τη μία μέρα. Είναι ένας κακός Θεός, δηλαδή, που σε περιορίζει, ενώ όλη η ζωή είναι μπροστά στα μάτια σου. Είναι αυτό όμως, ή είναι μία άλλη οπτική, ότι ο Θεός σου λέει, σε έβγαλα από εκεί που ήσουν αδούλος για να δουλεύεις από το πρωί ως το βράδυ, όπου ζούσες για να δουλεύεις, και ξέρεις γιατί σε έβγαλα από εκεί. Γιατί ήθελα να σε ελευθερώσω από αυτόν τον τρόπο ζωής. Για να μείνεις υποχρεωμένος να ζεις για να δουλεύεις. Αλλά πάνω απ' όλα γιατί ήθελα να έχεις μία μέρα για να κάνεις παρέα μαζί μου. Και πολλές φορές εμείς καταλήγουμε να τρέχουμε και τις 7 μέρες, όχι απαραίτητα στην εργασία μας, αλλά με όλα τα υπόλοιπα τρεξίματά μας. Πολλές φορές έρχεται το Σαββατοκύριακο και είναι τόσο γεμάτο που στο τέλος του λέει μας έρθει η Δευτέρα να ξεκουραστούμε λίγο. Και στο κάτω-κάτω της γραφής λέμε και γιατί ο Θεός το θέλει. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος, αν χρειάζεται να δουλεύω 7 μέρες τη βδομάδα να το κάνω. Αλλά ακριβώς έτσι τελικά καταλήγω να χάνω την ελευθερία μου. Αυτές οι περικοπές μας θέτουν μια πρόκληση, μας θέτουν μια υπενθύμηση. Σου λένε, δεν ζεις για να δουλεύεις. Δεν υπάρχεις για να δουλεύεις. Δεν υπάρχεις για να διαβάζεις. Δεν υπάρχεις για να περάσεις τις Πανελλήνιες. Δεν υπάρχεις για να τακτοποιήσεις το σπίτι, που πάντα βρίσκει έναν τρόπο να ξετακτοποιείται. Όλα αυτά έχουν τη θέση τους. Αλλά δεν υπάρχεις για αυτά.
Αν αυτά σου τρώνε όλο σου το χρόνο και δεν μένει καθόλου χρόνος για το Θεό στο τέλος της εβδομάδας, κάτι δεν πάει καλά. Αν στο τέλος της εβδομάδας δεν έχω προλάβει να απολαύσω το Θεό, να αναπαυθώ και να ανανεωθώ μαζί Του, τότε έχω καταλήξει να ζω σε έναν άλλο τρόπο. Και ο Θεός με προσκαλεί πίσω στην ελευθερία της ελευθερίας από την Αίγυπτο. Υπάρχεις λοιπόν όχι για να πετύχεις όλα αυτά, και αυτά έχουν τη θέση τους, αλλά υπάρχεις προπάντων για να απολαμβάνεις το Θεό. Υπάρχεις ώστε ο Θεός να δοξάζεται μέσα από τη ζωή σου. Και αν εσύ ζεις όλη σου τη ζωή δουλεύοντας, τότε χάνεις αυτό που ο Θεός ήθελε πραγματικά να απολαύσεις. Καθώς λοιπόν έρχεται μια καινούρια χρονιά και καθώς προγραμματίζουμε πολλά πράγματα για την καινούρια χρονιά, είτε είναι εξωσχολικές δραστηριότητες, είτε είναι δικές μας υποχρεώσεις, είτε όλα τα υπόλοιπα που έχουμε να προγραμματίσουμε τις επόμενες μέρες, τα παραπάνω μας θέτουν μερικές προκλήσεις στο πώς να σκεφτόμαστε. Δεν τα λέω όλα αυτά για να μας βάλω τύψεις. Ούτε τα λέω για να πω, α, τι ωραία που ήταν η ζωή πριν από 100 χρόνια, τι ωραία που θα ήταν να ζούσαμε τότε, που οι ρυθμοί ήταν πιο χαλαροί. Δεν το λέω για κανένα από αυτά τα δύο. Και όπως είπα στην αρχή, η ζωή είναι πολύ πιο περίπλοκη από αυτά. Πολλές φορές δεν έχουμε το ερώτημα αν θα δουλέψουμε την Κυριακή, αλλά τι κάνουμε αν χρειάζεται να δουλέψουμε την Κυριακή, τι θα πει εκεί πέρα η μέρα του Κυρίου. Αυτό θα είναι ουσιαστικά το θέμα μας την επόμενη Κυριακή. Δηλαδή, είδατε ότι σήμερα εστιάσαμε στο τι. Σήμερα θέσαμε τις βάσεις. Είδαμε το τι είναι η ημέρα του Κυρίου και γιατί ο Θεός τη δίνει. Την άλλη Κυριακή θα εστιάσουμε στο πώς μοιάζει αυτό στην πράξη και θα δείτε ότι αυτό είναι κάτι αρκετά σύνθετο. Μέχρι τότε, ας κρατήσουμε το σημερινό μήνυμα αυτές τις δύο προκλήσεις που μας θέτουν αυτές οι δύο περικοπές. Πρώτον, η πρόκληση της δημιουργίας. Υπάρχεις για να απολαμβάνεις το δημιουργό σου. Όχι απλώς για να είναι η ζωή σου ένα τελείωτο τρέξιμο. Μια ατελείωτη λίστα με ότι πρέπει να πάω εδώ, εκεί και να κάνω το αυτό, εκείνο και το άλλο. Αυτή είναι η πρόκληση της δημιουργίας. Και απ' την άλλη υπάρχει η πρόκληση της εξόδου. Ο Θεός σου δίνει ελευθερία από μια ζωή που είσαι συνέχεια στην πρίζα. Μπορεί να είναι η πρίζα της δουλειάς, μπορεί να είναι η πρίζα των δουλειών του σπιτιού, μπορεί να είναι η πρίζα της πολυπραγμοσύνης. Σας το λέει κάποιος που κατεξοχήν είναι στην πρίζα, στη δική του ζωή. Και ακριβώς επειδή είμαι άνθρωπος και της πολυπραγμοσύνης και το ότι είμαι πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να ζει στην πρίζα, βρίσκω ελευθερία από την πρίζα σε αυτό που ο Θεός λέει στο Λόγο Του. Βρίσκω ελευθερία στο να θυμίζω και στον εαυτό μου ότι δεν υπάρχω για να κάνω πράγματα, υπάρχω για να απολαμβάνω το Θεό. Οπότε θα σκεφτούμε μέσα μας, μήπως ο Θεός φέτος θέλει να βγούμε από την πρίζα. Όχι με την έννοια του να καθόμαστε και να τεμπελιάζουμε. Αλλά μήπως τελικά μερικές φορές οι μέρες μας και τα προγράμματά μας είναι τόσο γεμάτα που να έχουμε και εμείς ανάγκη να κάνουμε μία παύση, όπως ο Θεός έκανε μία παύση. Και να φορτίζουμε τις μπαταρίες μας κοντά στο Θεό. Να βγούμε από την πρίζα της καθημερινότητάς μας και να μπούμε στην πρίζα του να φορτίζουμε τις μπαταρίες μας κοντά στο Θεό, που μέσα στην εβδομάδα αδειάζουν. Να κάνουμε ανανέωση. Γιατί γι' αυτό είμαστε πλασμένοι, για να ανανεωνόμαστε στην ανάπαυση και στην εικόνα του Δημιουργού μας. Ας προσευχηθούμε.